Τα τρίκαλα. Τρίκαλα. Έρχεσαι, βλέπεις ποδόσφαιρο εδώ, σου αρέσει. Και είσαι ευτυχισμένη όταν κερδίζει η ομάδα. Ναι. Σαν πώς σε λένε. Ντισιάνα. Και έρχεσαι εδώ, παρακολουθείς την ομάδα. Ναι. Σου αρέσει το ποδόσφαιρο. Ναι. Αν συνεχίσουμε σαν τη σημερινή εμφάνιση, νομίζω ότι δύσκολα θα χάσουμε. Βέβαια, πιστεύω ότι ο πρόεδρος θα κάνει και 2-3 μεταγραφές το Δεκέμβρη, τον Γενάρη, και η ομάδα θα δυναμώσει πιο πολύ. Ποιες ομάδες από το πρωτάθλημα της Football League βλέπετε πώς θα έχουν πρωταγωνιστεί? Η Λάρισα είναι η βασική αντίπαλος για την άνοδο, η Λάρισα, και από εκεί και πέρα βλέπω, ας πούμε, και τον Απόλλωνα, παρόλο που έχει μείνει πίσω, βλέπω και τον Απόλλωνα, γιατί έχει μια στρωμένη ομάδα από πέρυσι. Βέβαια, η Κέρκυρα πάλι έχει πολύ καλή ομάδα. Θα δούμε. 3-0, σημαντική νίκη με καλό ποδόσφαιρο από την ομάδα των Τρικάλων. Πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο αυτή την Κυριακή. Φανταστικό. Δεν θα μπορούσαν να μας κάνουν κάτι με τέτοια μπάλα που έπαιξαν τα Τρίκαλα. Με τέτοιες εμφανίσεις, φαντάζομαι πως είστε αισιόδοξος για τον στόχο της ανόδου που έχει βάλει η ομάδα. Θα δούμε. Θα δούμε μέχρι το τέλος. Είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το παιχνίδι ήταν μονόπλευρο, μπορώ να πω. Τα Τρίκαλα ήταν πάρα πολύ καλά. Ο Πανσεραϊκός μπορώ να πω ότι με απογοήτευσε κάπως, αλλά έχει συνέχεια ακόμα το πρωτάθλημα. Η ομάδα των Τρικάλων σήμερα πήρε μια σημαντική νίκη, αλλά έπαιξε και πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Ναι, η ομάδα των Τρικάλων είναι, πιστεύω, φαβορή. Γιατί έχει και καλούς παίκτες και ισχυρή διοίκηση και καλό προπονητή. Ποιες άλλες ομάδες πιστεύετε πως θα διεκδικήσουν την άνοδο, έτσι μέχρι στιγμής στην 8η αγωνιστική έχουμε φτάσει? Η Λάρισα είναι, θεωρώ ότι είναι το πιο φαβορή, από τις ομάδες που έχω δει βέβαια. Η Κέρκυρα είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και φυσικά τα Τρίκαλα. Είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σημαντική νίκη, πολύ καλό ποδόσφαιρο από την ομάδα του Κωνσταντίνου Παναγού. Πολύ καλό ποδόσφαιρο, έχουμε καλή ομάδα, λίγη τύχη να έχουμε, θα πάμε καλά. Είστε αισιόδοξος δηλαδή? Βεβαίως. Είστε αισιόδοξος? Θα μας κάνετε ένα σχόλιο σήμερα? Πάρα πολύ καλή ομάδα. Μπράβο στα παιδιά, συγχαρητήρια. Άξιζαν τη νίκη και παραπάνω γκολ. Είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Θα μας κάνετε ένα σχόλιο για το παιχνίδι? Νεοφώτιστη, πολύ καλή. Για νεοφώτιστη, πάρα πολύ. Νεοφώτιστη ομάδα. Βέβαια, βέβαια. Θα μας κάνετε ένα σχόλιο για το παιχνίδι? Παρακαλώ. Τρικαλό, ένα σχόλιο για το παιχνίδι. Πάμε σίγουρα για τη δεύτερη θέση. Μπορεί να την πάρει η ομάδα τη δεύτερη θέση και την χαλαρά, πρώτη. Χαλαρά, χαλαρά. Γεια σας. Πώς την είδατε την ομάδα των Τρικάλων? Πετάει. Από τα Τρίκαλα και έχουμε καλή ομάδα και φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Τίποτα άλλο. Ευχή η δική μας όλων των συναδέλφων εδώ είναι να βγουν δύο ομάδες Θεσσαλικές. Για να δούμε θα μας κάνει. Και μακάρι να γίνει αυτό. Θα γίνει αυτό που λέτε. Μακάρι. Τι θα μας κυνηγήσουν εμάς όμως? Ποιος, γιατί να μας κυνηγήσουν? Γιατί όποιος παίζει καλό ποδόσφαιρο συνήθως τον αδικούν. Αν παίζει καλό ποδόσφαιρο, νομίζω δεν έχει να αποβληθεί. Τον αδικούν όποιος παίζει καλό ποδόσφαιρο. Καλά, ευχαριστώ. Χέρι-χέρι θα βγούμε μαζί. Τρίκαλα, Λάρισα. Θα βγούμε και οι δυο μαζί χέρι-χέρι. Μου πείτε μου εσείς. Έχουμε μια πάρα πολύ ομάδα καλή. Και πρωτεύουμε μαζί με τη Λάρισα. Μαζί με τη Λάρισα και τα Τρίκαλα θα πάνε πακέτο. Αυτές οι ομάδες θα βγουν και οι δύο. Ναι, ας έρθει. Μας κάνετε ένα σχόλιο για το παιχνίδι. Πώς βλέπετε την ομάδα των Τρικάλων καταρχήν? Συγχαρητήρια για την ομάδα των Τρικάλων και το καλό παιχνίδι που έγινε σήμερα. Νομίζω ότι με τη Λάρισα θα είμαστε οι πρωτεργάτες για την άνοδο στην ΑΕθνική. Πιστεύω ότι θα βγούμε στην ΑΕθνική. Παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο πάντως. Παίζουμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και νομίζω ότι με την πάροδο του χρόνου θα έχουμε καλύτερο αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε! 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 Χαμόγελα βλέπω. Χαμόγελα. 3-0, πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ευχαριστημένοι οπαδοί, ευχαριστημένος ο πρόεδρος. Όλα καλά, προχωράμε. Όλα καλά, προχωράμε. Είστε πολύ αισιόδοξος. Κάθε παιχνίδι και πιο αισιόδοξο σας βλέπω. Ναι. Ναι. Πώς βλέπετε το πρωτάθλημα? Περιμένατε έτσι? Περίμενα λίγο καλύτερα. Καλύτερα αγωνιστικά της ομάδας, λέτε? Ναι, από λάθη είμαστε εδώ που είμαστε. Από λάθη μας. Δεν είναι σημασία, σημασία έχει σήμερα, κερδίσαμε 3-0. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Προχωράμε. Όσον αφορά για το γήπεδο, γιατί ο κόσμος έχει τη δική του αγωνία.
Βεβαίως το Αλκαζάρ αποδείχτηκε φιλόξενο και καλό γήπεδο, διότι ήρθε μια σημαντική νίκη σήμερα. Το είπαμε και πάλι, Λάρισα. Το δικό σας γήπεδο. Το δικό σας γήπεδο. Είναι ιστορική ομάδα. Εντάξει, και εμείς κάνουμε το χρέος μας, κυνηγάμε την άνοδο. Το δικό σας γήπεδο πότε θα είναι έτοιμο για να επιστρέψει? Είναι ήδη έτοιμο. Είναι ήδη έτοιμο. Με τα Χανιά θα υποδεχτούμε εκεί. Ελάτε να σας υποδεχτούμε. Όσον αφορά τώρα το πρόστιμο που δέχτηκε η ομάδα σας, θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα όλα καλά, σε όλα? Έφαγα το πιο μικρό πρόστιμο. Τι να πείτε κι εσείς στη Λάρισα. Γενικά για τις τιμωρίες αυτές θέλω να μου πείτε δύο λόγια. Εντάξει, να υπάρχει κάποια παράγοντες, είναι δύσκολες οι εποχές. Έτσι, να υπάρχει κάποια επιταρχία, καλά το κάνουν εκεί που το κάνουν τα αρμόδια όργανα, αλλά μην είναι τόσο πολύ αυστηροί, τίποτα άλλο.